Στον προπυλακισμό του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών Παναγιώτης Γουρίδη προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι και διαμαρτυρήθηκαν έντονα κατά την εναρκτήρια εκδήλωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών. Οι αγρότες εισέβαλαν στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, όπου και σημειώθηκαν επεισόδια. Είναι η στιγμή που ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Παναγιώτης Γουρίδης δέχεται επίθεση από τους αγρότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενώ βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο και προσπαθεί να απομακρυνθεί από το χώρο του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών. Οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν για τη μη καταβολή των αποζημιώσεών τους για τις ζωονόσους και τις πλημμύρες, καθώς όπως είπαν και για τη γενική απαξίωση που βιώνουν από την πολιτεία. Είμαστε όλοι χρεωμένοι. Από εκεί που δεν ήμασταν, στις εφορίες χρωστάμε. Στο ΟΓΑ χρωστάμε. Στο ΕΛΓΑ χρωστάμε. Παντού χρωστάμε. Πώς θα πληρωθούν, από πού? Και συγχρόνως αυξάνουν, αυξάνουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί. Τελεία και παύλα. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη επανάσταση. Δεν είμαστε μόνο για παρελάσεις. Πρέπει να γίνει και πόλεμος. Τέρμα, τελείωσε. Λίγο νωρίτερα τα αίματα άναψαν και πάλι εντός του κλειστού γυμναστηρίου με τον πρώην πολιτευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Μαρίνο Ουζουνίδη να επιτίθεται λεκτικά στον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, οι αγρότες εισέβαλαν στο χώρο και κατευθύνθηκαν στους επισήμους, λέγοντας τους να φύγουν. Η κατάσταση παρεκτράπη και ακολούθησαν συμπλοκές. Οι αγρότες κατηγόρησαν τους πολιτικούς για κατασπατάληση χρημάτων, ενώ οι αποζημιώσεις των αγροτών της βάσης της ελληνικής αγοράς δεν έχουν αποδοθεί ακόμη. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, συνέδρια μπορείτε να κάνετε, αποζημιώσεις όμως δεν μας δίνετε. Στο τέλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης συναντήθηκε με τους αγρότες και κλεισμένων των θυρών, όπου και άκουσε τα αιτήματά τους. Παρά τις εντάσεις λοιπόν, με την παρουσία του αγροτικού κόσμου της περιοχής, ξεκίνησαν οι εργασίες του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών με θέμα Θράκη, παρελθόν, παρόν, μέλλον, που διοργανώνουν οι 13 δήμαρχοι της Θράκης στη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος διευκρίνησε πως η αναπτυξιακή στρατηγική για τη Θράκη σχεδιάζεται με κριτήρια τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των συνεργατικών εγχειρημάτων. Η μετατροπή της Θράκης σε νέα ενεργειακή πύλη για ολόκληρη την Ευρώπη είναι το όραμα της κυβέρνησης για την περιοχή, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, χαιρετίζοντας την έναρξη του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών, οι εργασίες του οποίου άρχισαν στις Σφαίρες. Ο κ. Αμανατίδης εξήγησε πως η αναβάθμιση της ενεργειακής συνεργασίας με την Αίγυπτο, η προώθηση του αγωγού ΤΑΠ αλλά και η χθεσινή υπογραφή της τελικής επενδυτικής συμφωνίας για τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας έρχονται να ενισχύσουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Θράκης άμεσα, δυναμικά και με τρόπο που θα συμβαδίζει με την προστασία της και με πολλαπλά ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη της περιοχής με τρόπο που θα συμβαδίζει με την προστασία της και με πολλαπλά ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Τι θέλουμε να κάνουμε, αναδεικνύουμε το ρόλο της και όλοι θα το διαβάζετε τις τελευταίες ημέρες σε ενεργειακό κόμπο της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Τι έχει γίνει, η
αναβάθμιση της ενεργειακής συνεργασίας με την Αίγυπτο, η προώθηση του ΑΔΟΤΑΠ, αλλά και μόλις χθες η υπογραφή της τελικής επενδυτικής συμφωνίας ΦΥΛ για το διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδος-Βουλγαρίας, IGB, έρχονται να ενισχύσουν τον σχεδιασμό μας για τη μετατροπή της ευρύτερης περιοχής σε νέα ενεργειακή πύλη για ολόκληρη την Ευρώπη. Την έναρξη του συνεδρίου παρακολούθησε και η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία Κόγια Τσαρουχά. Η Θράκη είναι ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό κομμάτι της ελληνικής γης, με πάρα πολύ βαθιά ιστορία, μεγάλη ιστορία στα βάθη των αιώνων και με ένα λαό ο οποίος μας φέρνει στοιχεία τα οποία χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και η πολιτεία αλλά και όλη η ελληνική κοινωνία αυτό το σημαντικό σημείο της πατρίδος μας. Διαμορφώσαμε το νέο ΕΣΠΑ 1420 πάνω σε νέα στρατηγική. Πού είναι το δέντα του ευρώ, το δέντα του ευρώ το οποίο το μόνο που έχει να κάνει η ελληνική πολιτεία, η επίσημη, είναι να μοιράζει πρόστιμα και κλίσει στους έργους αυτούς οι οποίοι βόσκουν εκεί τα ζώα τους. Σήμερα, 41 χρόνια μετά, είναι το τρίτο πανεπιστήμιο στην χώρα, με 27 περίπου χιλιάδες φοιτητές, με 40 περίπου μεταπτυχιακά προγράμματα και 18 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Θράκη, τόπος συνάντησης πολιτισμών και θρησκειών, σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, βορρά και νότια. Και ένας λαός υπέροχος, γεμάτος από ευγένεια και φιλότιμο. Μια σύντομη συνάντηση με τον Σταύρο Θεοδωράκη είχε αντιπροσωπεία αγροτών από τις Σφαίρες στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου Θρακών. Οι αγρότες ενημέρωσαν τον επικεφαλής του ποταμιού για τα αιτήματά τους, τα οποία τους οδήγησαν και στην κινητοποίηση ανήμερα των εγγενείων του Συνεδρίου, εξηγώντας όμως ότι η κίνησή τους δεν είχε στόχο να πλήξει κανέναν, αλλά ότι ήταν μια έκφραση της αγανάκτησής τους. Δεν είχαμε στόχο να πλήξουμε κανέναν, λένε οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι των Φερών, εξηγώντας την κινητοποίησή τους ανήμερα των εγγενείων του Συνεδρίου Θρακών και εξηγούν ότι ήθελαν απλά να εκφράσουν την αγανάκτησή τους. Ήταν μια αυθόρμητη αγανάκτηση του κόσμου για όλη αυτή την εξαπάτηση των τελευταίων ετών από το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα από τον κύριο Σγουρίδη. Γι' αυτό και τα βέλη στραφήκανε προς τον κύριο Σγουρίδη. Δώσαμε το μήνυμα ότι αυτή η εξαπάτηση δεν μπορεί να συνεχίζεται. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Οι βουλευτές του νομού θα πρέπει να είναι συμπαραστάτες και να εκφράζουν τα προβλήματα των πολιτών του νομού και να μην είναι ούτε υποχείρια των κομμάτων τους, ούτε κανενός άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εδώ στην περιοχή, έχουν προβλήματα και θέλουν να βρουν επιτέλους λύσεις. Τη θέση τους αυτή αλλά και τα προβλήματά τους τα μετέφεραν και στον επικεφαλής του ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη με τον οποίο συναντήθηκαν στο περιθώριο του συνεδρίου. Ο Σταύρος Θεοδωράκης με τη σειρά του ανέπτυξε τον σχεδιασμό του ποταμιού για τον πρωτογενή τομέα. Του είπαμε κάποια από τα προβλήματα, μας είπε τις προτάσεις που έχει το ποτάμι, ότι είναι ουσιαστικά συμπαραστάτης στον αγώνα μας και ότι θα είναι στο πλευρό των αγροτών, μας είπε για το φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται, ότι θα το καταψηφίσουν. Θεωρώ ότι εάν δεν, και είναι ένας από τους πυλώνες, εάν δεν γυρίσουμε προς τους αγρότες να διευκολύνουμε την παραγωγή των αγροτών, η Ελλάδα θα ζει συνεχώς με δανεικά. Χωρίς πρωτογενή τομέα, χωρίς παραγωγή, δεν υπάρχει μέλλον στη χώρα. Συμφωνώ, το έχουμε πει. Θυμάσαι όταν το είπα στην αρχή και κάποιοι γελάγανε ότι την Ελλάδα θα σώσει το χώμα, ο ήλιος και η θάλασσα. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Εννοούσα δηλαδή τη δύναμη του αγρότη να παράγει και να τροφοδοτεί και την Ελλάδα, αλλά να τροφοδοτεί και τις αγορές Ευρώπης. Όσο και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι κινητοποιήσεις τους δεν σταματούν εδώ, αλλά ετοιμάζονται να συμμετάσχουν και στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις που προγραμματίζει ο κλάδος. Όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, ο αγροτικός κόσμος το επόμενο διάστημα θα βγει σε κινητοποιήσεις, θα βγει μάλλον σε κινητοποιήσεις με τρακτέρ, οπότε και εμείς θα είμαστε για ακόμη μια φορά στους δρόμους για να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Από το βήμα τώρα του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών, ο κύριος Θεοδωράκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που προτείνει το ποτάμι για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ στις δηλώσεις του σχολίασε και το μείζον ζήτημα της πολιτικής επικαιρότητας που δίνει ένα άλλο από το προσφυγικό.
Αυστηρό έλεγχο στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά μεταξύ άλλων το ποτάμι, αναφορικά πάντα με την ενίσχυση που πήρε η γειτονική χώρα για την διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Δεν θα πληρώνουμε τους Τούρκους να μας πουλάνε φούμαρα. Η Ευρώπη δίνει 3 δισεκατομμύρια, δίνει ένα τεράστιο ποσό, όταν η Ελλάδα δεν έχει πάρει ούτε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια. Και γι' αυτό απαιτούμε, και το έχουμε πει στα ευρωπαϊκά όργανα, το είπαμε και στον Σούλτς, απαιτούμε να υπάρχουν ελεκτές της Ευρώπης στη Τουρκία που θα βλέπουν εάν οι υποχρεώσεις της Τουρκίας υλοποιούνται, εάν σταματούν όντως τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Γιατί όπως το γνωρίζετε, μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τα λεφτά, αλλά δεν σταματούν τις ροές. Οι ροές προς τα ελληνικά νησιά συνεχίζονται κανονικά. Από τις σφαίρες του Εύρω, ο κ. Θεοδωράκης αναφέρθηκε και στα περί εξόδου της Ελλάδας από τη συνθήκη Σέγγεν, εκτιμώντας ότι αυτό δεν θα συμβεί μεν, αλλά παράλληλα ζήτησε από την κυβέρνηση να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Η Ελλάδα πρέπει να μείνει με κάθε τρόπο στην καρδιά της Ευρώπης. Και για να μείνει στην καρδιά της Ευρώπης δεν είναι μόνο το ευρώ, είναι και η Σέγγεν. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Το Σέγγεν δεν είναι μόνο το διαβατήριο των παιδιών μας να ταξιδεύουν χωρίς διαβατήριο. Είναι πάρα πολλά πράγματα που αφορούν το εμπόριο, τις εξαγωγές, τις επικοινωνίες. Ελπίζω ότι η τελευταία αναταραχή που υπήρξε έβαλε κάποιο μυαλό στους κυβερνητικούς, στον Υπουργό Μετανάστευσης, στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, και ελπίζω τις επόμενες μέρες να λυθούν όλες οι εγκρεμότητες και με τη βοήθεια και με του Δημήτρη Αβραμόπουλου να μην ξανατεθεί θέμα απομάκρυνσης της χώρας από τη συνθήκη Σέγγεν. Ο κύριος Θεοδωράκης ανέβηκε στο βήμα του συνεδρίου και από εκεί, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε και την πρόταση του ποταμιού για την καλύτερη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να υπάρχει μια γενναία αποκέντρωση του αθηναϊκού κράτους προς τους Δήμους. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δεν λέω τις περιφέρειες, λέω προς τους Δήμους. Θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει με καθυστέρηση αυτό που έκανε η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Γαλλία. Να ενισχύσει δηλαδή με αρμοδιότητες, με λεφτά και με ευθύνες τους Δήμους. Εμείς λέμε ότι σε κάθε περιφέρεια θα πρέπει να υπάρχει μια αναπτυξιακή επιτροπή. Ας πούμε Αναπτυξιακή Επιτροπή Θράκης, στην οποία μετέχουν οι δήμαρχοι της περιοχής, συγκεκριμένοι φορείς που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και εντεταλμένοι από τα Υπουργεία κυβερνητική για την παρακολούθηση των έργων. Στην Β' κλιματική ζώνη παραμένει και φέτος ο ευρώ, σύμφωνα με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα θέρμανσης. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν αιτήσει οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο και 20.000 ευρώ για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Η αξία της ακίνητης περιουσίας πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Χρήσιμη και απαραίτητη κρίνει τη διαβούλευση για το LNG και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιώργος Κρεμλής. Την ίδια ώρα ο κ. Κρεμλής εφιστά την προσοχή όλων, λέγοντας ότι οι περιβαλλοντικοί όροι που διέπουν έργα τέτοιου βεληνικούς είναι ιδιαίτερα αυστηροί και η τήρησή τους κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη. Ευρύτατο είναι το πλέγμα των περιβαλλοντικών και όχι μόνο όρων που διέπουν έργα μεγάλου βεληνικούς όπως η μονάδα LNG, σημειώνει ο Γιώργος Κρεμλής. Για τα έργα αυτού του τύπου, τα LNG δηλαδή, υπάρχει ένα πλέγμα κανόνων του περιβαλλοντικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται και το οποίο είναι ιδιαίτερα ευρύ. Δηλαδή εφαρμόζονται πολλές οδηγίες οι οποίες εξετάζουν το έργο και από την πλευρά της τυχόν επικινδυνότητάς του και των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει σε συνέχεια κάποιο ατυχήματος, αφενός, αφετέρου, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου και στον αέρα και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Δεδομένης και της ιδιότητάς του, ο κύριος Κρεμλής εφιστά την προσοχή όλων στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Ο ίδιος δεν την έχει διαβάσει μεν, ωστόσο υπογραμμίζει ότι για να είναι σωστή θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα πράγματα και αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί. Η σκέψη είναι για απλωτό αυτή τη στιγμή. Στο πλαίσιο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να εξεταστούν και οι άλλες εναλλακτικές. Υπάρχουν εναλλακτικές σε ό,τι αφορά την χωροθέτηση και εναλλακτικές σε ό,τι αφορά την τεχνολογία.
Υπό την έννοια λοιπόν αυτή θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι μία πλωτή εγκατάσταση είναι καλύτερη εν προκειμένου από μία χερσαία εγκατάσταση. Θα πρέπει όμως και αυτό να εξεταστεί από την μελέτη και να τεκμηριωθεί κατάλληλα. Όσο για την ανάγκη κοινωνικής διαβούλευσης επί του έργου, ο κύριος Κρεμλής θεωρεί ότι πρέπει να γίνει, ειδικά δε εφόσον ο προηγούμενος διάλογος έγινε 3 χρόνια πριν. Σε κάθε περίπτωση, μελέτες, σύμφωνα και με την οδηγία για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαβουλεύσεων. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι, η ΜΚΟ, η περιβαλλοντική οργάνωση, η αυτοδιοίκηση, θα μπορούν να λάβουν υπόψη τους και την τεχνική περίληψη της μελέτης, αλλά και το σύνολο της μελέτης, ώστε ενδεχομένως να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Σε εμάς εδώ είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, όμως έγινε 3 με 4 χρόνια πριν. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επικαιροποίηση? Εάν υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί κάποιο έργο που, από ό,τι μπορώ να γνωρίζω, δεν έχει ακόμη αδειοδοτηθεί. Η μερίδα σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και μια πρώτη προσέγγιση στις νέες τροποποιήσεις διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης με ομιλητή τον Ιάκωβο Βενιέρη, λέκτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα κόκκινα δάνεια αποτέλεσαν το αντικείμενο ημερίδας που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Ο μιλητής της ημερίδας ήταν ο Ιάκωβος Βενιέρης, λέκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εδώ ο νομοθέτης τι έκανε? Εδώ ο νομοθέτης θεώρησε ότι η επιθυμία του, δηλαδή το να εκδικάζονται όλες οι αιτήσεις 6 μήνες, είναι και πραγματικότητα. Το γεγονός όμως δεν είναι πραγματικότητα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε νομικά. Όταν αρχίζουν να προσδιορίζονται οι αιτήσεις εντός 6 μηνών, πάρα πολύ καλά τα λέει ο νομοθέτης. Τέλεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αφού εντός 6 μήνες προσδιορίστηκε η αίτησή μου, ζητάω και μια διατήρηση προσωρινής διαταγής στο δικαστήριο, εφόσον είναι εντός 6 μηνών. Άρα πραγματικά 6 μήνες θα ισχύσει η προσωρινή διαταγή, όχι παραπάνω. Επειδή όμως ψιλοκαταλάβανε το λάθος τους, βγάζουν μια εγκύκλιο από το Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, όπου τι λέει εκεί? Ότι εφόσον λέει, δεν μπορούμε να προσδιορίζουμε εντός 6 μήνων τις υποθέσεις, τότε λέει, θα επανυποβάλλουν λέει, αιτήσεις προσωρινών διαταγών οι οφειλέτες. Δηλαδή, μας φτάνει που έχουμε στην Αθήνα δικασίμους του 2031 και εσείς αντίστοιχα του 2020 τόσο. Δεν φτάνει που δεν προλαβαίνουν οι νεοδίκες να δικάσουν τις ίδιες εκκρεμίσεις υποθέσεις. Κάθε 6 μήνες είναι τη δουλειά. Κάνουμε. Γεια σας, τι κάνετε. Ξανά θα πάρουν μια προσωρινή διαταγή, έλεξη προηγούμενη, ξανά θα έχουμε άλλη μία. Σε πολύ ψηλά ποσοστά κινείται ο αριθμός των δανειοληπτών που δεν πληρώνουν τις οφειλές τους στον νομό Εύρου. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Εύρου, το φαινόμενο αυτό έχει μεν εξήγηση, αλλά πρέπει να βρεθεί και ο τρόπος αντιμετώπισης. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη μέρα εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και η βράβευση του 15χρονου Ορέστη από την Αλεξανδρούπολη που κατάφερε να διακριθεί στην Ολυμπιάδα Μαθηματικών. Σε εγρήγορση κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης και του κόμματος ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ανοίγοντας τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε, παραμένουν στο τραπέζι ακραίων κύκλων που θέλουν να προωθήσουν τους δικούς τους σχεδιασμούς. Μήνυμα συσπήρωσης και ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο. Καμία λύση δεν μπορεί να προχωρήσει αν η Ελλάδα δεν είναι μέρος ουσιαστικό στην προώθηση και την εφαρμογή σχεδίων επίλυσης. Και αυτό αναβαθμίζει τη δυναμική της χώρας, βεβαίως επαναλαμβάνω μέσα σε συνθήκες ευρύτερης αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε την πολυτέλεια του ηφησυχασμού. Η διεθνή συγκυρία είναι εξαιρετικά σύνθετη και απρόβλεπτη, και είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα, ως κυβέρνηση και ως κόμμα να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση. Διότι εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι σχέδια ακραίων πολιτικών κύκλων που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την παγκόσμια αποσταθεροποίηση για τους δικούς τους σχεδιασμούς.
προς το δικό τους όφελος. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση, η προσφυγική κρίση και οι διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία, αλλά και η ρωσοτουρκική διένεξη, διαμορφώνουν ένα σύνθετο και ρευτό σκηνικό μέσα στο οποίο η κυβέρνηση καταφέρνει να αναδειχθεί σε παράγοντα σταθερότητας και αναλαμβάνοντας ρόλο εξισορροπητικό και διαμεσολαβητικό. Δεν πρέπει όμως να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι οι μάχες έχουν κρυφθεί και ότι οι επιθέσεις θα τελειώσουν. Υπάρχουν ακόμη δυνάμεις που ευτυχώς προς στιγμήν βρίσκονται στο περιθώριο, οι οποίες προσδοκούν την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης για να υλοποιήσουν τους δικούς τους σχεδιασμούς για την Ευρώπη των δύο και τριών ταχυτήτων. Και είναι βεβαίως βαθιά στενάχωρο που η αντιπολίτευση ταυτίζεται με αυτές τις δυνάμεις. Παράλληλα, πρόσθεσε πως η χώρα από παράγοντας κρίσης γίνεται μέρος της λύσης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι ακραίοι κύκλοι θέλουν να αξιοποιήσουν την αποσταθεροποίηση για να προωθήσουν τους σχεδιασμούς τους, σχεδιασμούς τους οποίους εντάσσεται και η παραφιλολογία για δίθεν έξοδο της χώρας από τη συνθήκη Σέγγεν. Πρόσφατη παραφιλολογία για τη συνθήκη Σέγγεν και την απομάκρυνση, την έξοδο της Ελλάδας από αυτήν ήταν ακριβώς κομμάτι ενός τέτοιου σχεδιασμού. Το δυστύχημα βεβαίως είναι ότι βρέθηκαν πολιτικές δυνάμεις αλλά και δημοσιογραφικά συγκροτήματα εντός της χώρας που στο πάθος τους εναντίον της κυβέρνησης και προκειμένου να αξιοποιήσουν το κάθε τι εναντίον της κυβέρνησης αξιοποίησαν αυτή την παραφιλολογία μη διστάζοντας να υπομεύσουν τα ίδια τα συμφέροντα της χώρας. Η διάψευση πάντως των σεναρίων αυτών δεν ήρθε τελικά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση. Ήρθε από την ίδια την Ευρώπη και μάλιστα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα όχι μόνο διαψεύστηκαν τα περιεξόδα από τη Σέγγεν. Επίθεση στην αντιπολίτευση, ανακεφαλοποίηση τραπεζών, συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια. Αυτοί λοιπόν ήταν οι κεντρικοί άξονες της ομιλίας του Πρωθυπουργού Άλεξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε αμέσως τώρα με τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, Κώστα Κυριαλάνη, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και συμμετέχει στις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Κύριε Κυριαλάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Άστραψε λοιπόν και βρόντιξε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ποιοι ήταν οι βασικοί λοιπόν τομείς στους οποίους αναφέρθηκε? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έλεγα, θα ήταν μια πολύ καλή, εμπεριστατωμένη, αλλά ήρεμη τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνέρχεται σήμερα και αύριο, με βασικό στόχο μια ανασκόπηση της διεθνούς και της ευρωπαϊκής συγκυρίας, τα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, το πολιτικό τοπίο που υπάρχει στη χώρα, το μεγάλο πρόβλημα του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής όπως αυτά τα οποία θίξατε και εν τέλει... Ο κύριος Κυριαλάνης μας ακούει? Βεβαίως, εγώ σας ακούω. Ωραία. Παρακαλώ, είχαμε μια παρεμβολή. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε κάνει. Λοιπόν, λέω, δεν ξέρω από ποιο σημείο και μετά με χάσετε. Για λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σήμερα και αύριο, σήμερα ήδη διεξήχθη η πρώτη μέρα και αύριο συνεχίζεται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία την συνεργασία της οποίας άνοιξε ο πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, και αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν τόσο με την διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα να το δούμε και να το εξετάσουμε και να το συζητήσουμε ως κόμμα. Με το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα, με το μεγάλο ζήτημα του προσφυγικού και της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι γύρω μας έχουν τα τύμπανα του πολέμου. Με την πολιτική που ακολουθείται από την δεύτερη περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας, από την κυβέρνηση, δηλαδή μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη, και τα ζητήματα που επιλύονται, όπως αυτά που αναφέρατε εσείς στην τοποθέτησή σας και τα επισημάνατε και τα οποία έδειξε ο Πρωθυπουργός. Και βεβαίως αύριο θα καταλήξει με την απόφασή της για τον ορισμό του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ με τις νέες συνθήκες. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και να εξεταστούν, και το οποίο εγώ πιθανολογώ ότι θα προσδιοριστεί για τις αρχές της άνοιξης και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ
ως κόμμα για να έρθει σε επαφή και οργανωτικά πια με την κοινωνική και πολιτική βάση, δηλαδή με τους ψηφοφόρους του και τους φίλους του. Κύριε Κυριαλάνη, χθες ανεβήκατε και εσείς στο Βήμα. Πού αναφερθήκατε εσείς στην ομιλία σας? Εντάξει, χθες ήταν διαδικασία διαφορετική. Χθες ήταν η συνάντηση των συντονιστών, των γραμματέων δηλαδή όλων των ομαθιακών επιτροπών των ομών, της Βόρας, των περιφερειών. Και εγώ εκπροσωπούσα τον ομό μας, τον ομό Εύρου, με το οργανωτικό γραφείο. Εκεί θα με βεβαιώσω να σας πω ότι ήταν περισσότερο ζητήματα εσωκομματικά. Είχαν να κάνουν με την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος, είχαν με τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουμε για το επόμενο διάστημα για να επικοινωνήσουμε την πολιτική του κόμματος στους πολίτες, γιατί εμείς υποστηρίζουμε ότι δεχόμαστε έναν ασύμμετρο επικοινωνιακό πόλεμο με τον οποίο όλες οι ενέργειες της κυβέρνησης βγαίνουν με αρνητικό πρόσημο προς τα έξω από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και από τα μέσα ενημέρωσης, όχι βέβαια στα τοπικά αλλά τα γνωστά αθηναϊκά. Και εδώ πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για να συζητήσουμε με τον κόσμο, να έρθουμε πιο κοντά με τους πολίτες, να εξηγήσουμε την πολιτική μας, να πάρουμε από τον κόσμο ιδέες και προτάσεις, διότι νομίζω ότι βρισκόμαστε στη στιγμή που θα αρχίσει πλέον σιγά σιγά να αναστρέφεται το κλίμα. Διότι όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός με την υπογραφή της συμφωνίας για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, έχουν αποφευχθεί οριστικά και αμετάκλητα, κάτι που πήγανε βέβαια κάποιους στην Ελλάδα, ζητήματα όπως αυτά της χρεοκοπίας των τραπεζών, του Brexit που θέλουν κάτι να επαναφέρουν από το παράθυρο ή του κουράματος των καταθέσεων κτλ. Εμείς ξεπεράσαμε και την δύσκολη φάση των capital controls με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και τώρα η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει πια σε ένα παράλληλο πρόγραμμα. Ήδη άκουσα ότι είπατε ότι κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων. Όλες οι συμφωνίες έχουν σαν στόχο να προστατεύσουν το μικρό και απλώνεται ένα δίκτυο προστασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να φανταστείτε ότι μιλάμε μόνο για επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται μεγάλες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και αυτές είναι όσες απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους ή έχουν κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια. Άρα πάντα οι μικροί και οι μεσαίοι σε όποια επίπεδο, είτε σε επιχειρηματικό είτε σε ατομικό ιδιωτικό, όσον αφορά στεγαστικά δάνεια κτλ., προστατεύονται με επάρκεια. Αυτό μας δίνει πολλές δυνατότητες να προχωρήσουμε και σε άλλα μέτρα που θα ανατάξουν το σιγά σιγά, θα δημιουργήσουν όχι μόνο διαφορετικό κλίμα, αλλά θα δημιουργήσουν και διαφορετικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, έτσι ώστε μέσα στο 2016 να υπάρχουν πια χειροπιαστά δεδομένα για μια άλλη πορεία της χώρας. Κύριε Κυριαλάνη, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο η κυβέρνηση, τουλάχιστον η δική μου η αίσθηση, όχι επειδή είμαι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πως να θεωρείται εκ προημίου δεδομένο ότι θα υποστηρίζουν τις θέσεις και τις αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι σε πραγματική βάση τα πράγματα πια αναστρέφονται. Κύριε Κυριαλάνη, μια που είπατε και για στήριξη, να πάμε και στο δεύτερο πακέτο των προαπαιτούμενων που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή με τη σχετική μάλλον ψηφοφορία να την περιμένουμε να γίνεται το βράδυ της Τρίτης. Θα είναι μια εύκολη ψηφοφορία, θα περιμένουμε να αναμένουμε εκπλήξεις? Κοιτάξτε, το δεύτερο προαπαιτούμενο, όχι, εκπλήξεις δεν θα υπάρξουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συστράτευση, μια αποφασιστικότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να βγούμε όσο πιο γρήγορα γίνει από αυτή την περιδίνηση και ο στόχος είναι να μπει μπροστά και το δικό μας το παράλληλο πρόγραμμα. Δεν θα υπάρξει λοιπόν κανένα ζήτημα, γιατί το ότι έρχεται στη Βουλή είναι αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης και είναι το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να επιτύχει η χώρα με τις κάτω τις παρούσες συνθήκες, βέβαια, αυτής της οικονομικής κρίσης που υπάρχει εδώ και 5 χρόνια και ταλαιπωρεί την πατρίδα μας. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι έχουμε αφήσει πίσω μας και αυτήν την περίοδο των αφισβητήσεων και των αφιβολιών. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε με θετικό πρόσημο.
Μάλιστα. Κύριε Κυριαλάνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε και να περάσουμε στην υπόλοιπη θεματολογία του Δελτίου Ειδήσεων. Πρόταση για την υιοθέτηση της Νίκης Σαμοθράκης ως σύμβολο ευρωπαϊκών αξιών κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης στα στελέχη της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον βουλευτή, οι έως τώρα αντιδράσεις ήταν θετικές και πλέον αναμένεται η επίσημη απάντηση του Προέδρου της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ. Επιστολή προς τους αξιωματούχους της Γαλλικής Πρεσβείας της Αθήνας επέδωσε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης με στόχο την υιοθέτηση της Νίκης της Σαμοθράκης ως σύμβολο ευρωπαϊκών αξιών. Είχα την τύχη και την τιμή χθες να γίνω δεκτός από τους αξιωματούχους της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, προκειμένου προγραμματισμένα να επιδώσω επιστολή με αποδέκτη τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον κύριο Ολάντ. Πράγματι, διάβασαν την επιστολή, ήξεραν φυσικά για το σκοπό της επίσκεψής μου, έμεναν κατενθουσιασμένοι με το περιεχόμενο. Το οποίο περιεχόμενο είναι το εξής, όπως ήδη έχουμε εκδώσει και το δελτίο τύπου. Να υιοθετηθεί η Νίκη της Σαμοθράκης ως σύμβολο των ευρωπαϊκών ιδεών, αξιών και αρχών της, έναντι κάθε αναχρονιστικής, έναντι κάθε ολοκληρωτικής και σκοτεινής ιδεολειψίας, η οποία επιχειρεί να διεισδύσει στην Ευρώπη. Τα στελέχη της πρεσβείας δέχτηκαν την επιστολή με μεγάλο ενθουσιασμό και υποσχέθηκαν να την μεταφέρουν στον πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, προκειμένου η Νίκη της Σαμοθράκης να αποτελέσει σύμβολο της ελληνογαλλικής φιλίας και συνεργασίας. Μου διαβεβαίωσαν ότι θα πάει πολύ γρήγορα στα χέρια του Προέδρου. Και ταυτόχρονα δεν μου δήλωσαν ότι εμείς θα προτείνουμε στη Γαλλική Δημοκρατία να υιοθετηθεί η Νίκη της Σαμοθράκης ως σύμβολο της ελληνογαλλικής φιλίας και συνεργασίας. Επόμενη κίνηση του κ. Δημοσχάκη είναι η αποστολή παρόμοιας επιστολής στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προωθώντας έτσι την πρότασή του μέσω δύο αρχηγών κρατών. Η επόμενη κίνηση μου θα είναι να αποστείλω επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιούνκερ, και φυσικά στον Έλληνα Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρόταση αυτή, η καινοτόμος αυτή η ιδέα, να προωθηθεί στο Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από δύο αρχηγούς κρατών, δηλαδή από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, οι οποίοι ως γνωστόν είμαστε και συνιδιοκτήτες αυτού του αριστοργήματος, το οποίο πραγματικά κοσμεί το Μουσείο του Λούβρου. Και όταν κανείς μπαίνει στο Μουσείο του Λούβρου, το πρώτο πράγμα που βλέπει την Νίκη της Σαμοθράκης. Στον Θανάση Τσολάκη. Εάν δεν έχεις ασκηθεί στην πραγματική ζωή, εάν δεν έχεις τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει, που ξέρουν πώς πρέπει να γίνει η δουλειά, τότε αναγκάζεσαι να κάνεις συνεχείς ερασιτεχνισμούς και αναγκάζεσαι τελικά να κάνεις επουσιώδη, να παίρνεις επουσιώδεις αποφάσεις για πολύ σημαντικά ζητήματα. Επομένως, από εδώ και στο εξής, πώς προχωράει αυτό που λέγεται Ελληνική Βουλή, γιατί ακούμε πολλούς, βλέπουμε πολλούς να μιλούν για οικουμενικές κυβερνήσεις, να μιλούν για αστάθεια της κυβέρνησης, να θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει να εξαντλήσει την τετραετία. Το ποτάμι πώς στέκεται σε όλη αυτή τη συζήτηση? Το ποτάμι λέει καθαρά στον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάμε σε άλλη εκλογική αναμέτρηση. Να το ξεχάσουμε. Και ελπίζω ότι συμφωνούν όλοι οι σοβαροί Έλληνες σε αυτή την αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, να δει αν μπορεί να κυβερνήσει με αυτούς που έχει, με αυτούς που έχει επιλέξει. Και δεν εννοώ μόνο τα πρόσωπα, ενώ και την πλειοψηφία που έχει επιλέξει. Εάν δεν μπορεί να κυβερνήσει, ας έρθει στη Βουλή και αυτή η Βουλή μπορεί να βρει λύσεις. Η ιδανικότερη λύση θα ξέρετε ποια είναι. Η ιδανικότερη λύση είναι οι άνθρωποι που τον Αύγουστο αποφάσισαν για το πρόγραμμα της χώρας να αναλάβουν μέρος των κυβερνητικών ευθυνών. Αυτή θα ήταν η λύση. Αλλά σας είπα, αυτό που προέχει είναι να αποφασίσει ο κύριος Τσίπρας εάν μπορεί να κυβερνήσει. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι αισθάνεται ασφαλής. Ωραία. με την πλειοψηφία των 153. Τότε ας συνεχίσει. Εάν θεωρεί ότι
Προσέξτε, η χώρα δεν θα βασανιστεί επειδή έχει 153 ψήφους ή 154 ψήφους. Η χώρα έχει ανάγκη από γενναίες αποφάσεις. Η ανάγκη είναι για δημιουργικά μυαλά. Υπάρχουν αυτά τη στιγμή στην κυβέρνηση? Εάν θεωρεί ότι υπάρχουν, εάν θεωρεί ότι οι υπουργοί που έχει είναι οι καλύτεροι Έλληνες, ας συνεχίσει. Εμείς λέμε ότι δεν είναι έτσι. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ανάγκη να εκφραστεί στη διακυβέρνηση της χώρας το πνεύμα της δημιουργικής Ελλάδας. Αυτό λέμε εμείς. Ο κύριος Τσίπρας νιώθει αυτάρκης. Θεωρεί ότι με τους ανεξάρτητους Έλληνες και με τα κομματικά επιτελεία της Κουμουντούρου μπορεί να βγάλει την χώρα σε πορεία ανάπτυξης. Εμείς λέμε ότι δεν θα μπορεί. Εδώ θα είμαστε να το δούμε. Αυτό είναι το δυσάρεστο σενάριο και εγώ θα ευχηθώ να μην επαληθευτείτε. Να μην επαληθευτείτε για το καλό όλων μας. Ναι. Και φαντάζομαι ότι και εσείς το ίδιο εύχεστε λέγοντάς το αυτό. Εμείς δεν έχουμε αποθυμένα, ξέρετε, από το παρελθόν. Δεν κυβερνάγαμε πριν, γιατί υπάρχουν κάποια κόμματα που έχουν κάποιο αποθυμένο, γιατί είχαν την εξουσία, την έχασαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε κανένα αποθυμένο, λοιπόν. Και ευχηθήκαμε στον Αλέξη Τσίπρα το Φλεβάρι, όταν πρώτη φορά ανέβηκε, να μην διαψεύσει τις ελπίδες του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι μια μικρή βόλτα στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας, θα σε κάνει να πιστέψεις ότι ήδη ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Ότι έχουν διαψευστεί οι ελπίδες. Η ελπίδα δεν ήρθε. Αντί της ελπίδας ήρθε η ανικανότητα. Και ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, κύριε Θεοδωράκη, πριν σας αποδεσμεύσω. Είπατε ότι πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση από την υπάρχουσα Βουλή. Δηλαδή, αν ανασυντεθεί το κυβερνητικό σχήμα από τους 300, μπορεί να προκύψει κάτι καλύτερο από αυτό που κυβερνά σήμερα? Η πρωτοβουλία, σας είπα, είναι του ανθρώπου που έχει πάρει την εντολή από τον ελληνικό λαό. Και αυτός θα πρέπει να μιλήσει. Σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες έχουν στερηθεί πάρα πολλά πράγματα αυτά τα 5 χρόνια. Και ενώ άλλες χώρες, η Πορτογαλία, το τελευταίο μεγάλο παράδειγμα, μια χώρα σαν την Ελλάδα, με τα ίδια προβλήματα, με τα ίδια μνημόνια, έχει βγει πια στην ανάπτυξη εδώ και 1,5 χρόνο. Εμείς γιατί δεν μπορούμε? Η διαφορά είναι μία της Πορτογαλίας από την Ελλάδα. Δεν είναι ο Πορτογάλος και ο Έλληνας. Είναι το πολιτικό σύστημα. Ότι εκεί συνεργάστηκαν, εκεί συμφώνησαν και ξέρετε ότι συμφώνησαν ακόμα και με τα συνδικάτα. Ένα μήνυμο πολιτικής. Εδώ στην Ελλάδα δεν καταφέραμε ποτέ να συμφωνήσουμε. Και το ποτάμι γι' αυτό ήρθε στα πολιτικά πράγματα. Για να πει ότι πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο που θα υπογραφεί από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων. Θα υπηρετηθεί από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων και ως εκ τούτου θα εφαρμοστεί. Το ποτάμι δηλαδή, και κλείνουμε με αυτό, θα είχε θέση σε μια οικουμενική κυβέρνηση? Δεν ξέρω αν πρέπει να τον ονομάσουμε οικουμενική, εθνικής ανάγκης, ηθικού σκοπού, ο καθένας βάζει ένα τίτλο. Εμείς λέμε ότι αυτή η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί από ανοιχτά μυαλά, προοδευτικά μυαλά, ανθρώπους που έχουν δουλέψει και που μπορούν να βρουν έξυπνες λύσεις για τη χώρα. Παρουσίασα και εκεί στο συνέδριο αυτή την πρότασή μας, ξέρετε, για τα φορτηγά της Τουρκίας. 2.000 τουρκικά φορτηγά τη βδομάδα περνάνε από την Εγναντία Οδός και δεν πληρώνουν τίποτα. Σε όλες τις άλλες χώρες υπάρχει αυτό που ξέρετε, η βινιέτα, η ημερήσια βινιέτα ενός φορτηγού. Εδώ το έχουμε τσάμπα. Αυτό γιατί δεν γίνεται, ξέρετε? Γιατί οι άνθρωποι που κυβερνούν έχουν πολύ στενούς ορίζοντες. Δεν μπορούν να κινηθούν έξω από το κουτί. Τι λένε? Να βάλουμε ένα καινούριο φόρο, να κάνουμε μια καινούρια περικοπή. Εκεί που πρέπει να μαζέψουν λεφτά δεν το μπορούν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι υπάρχουν περιθώρια άσκησης μιας διαφορετικής πολιτικής, αρκεί να μπουν στα πράγματα δημιουργικοί, σύγχρονοι, προοδευτικοί άνθρωποι. Κύριε Θεοδωράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Μια ξεχωριστή βράβευση αυτή του Ορέστη Τσαταλμπασίδη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών. Ο 15χρονος μαθητής από την Αλεξανδρούπολη κατάφερε, παρά το νεαρό της ηλικίας του, να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην 19η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων.
Η ιδιαίτερη μαθηματική ικανότητα είναι κάτι με το οποίο εν μέρη γεννιέται κανείς, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα που επιβεβαιώνει το κοινό μυστικό ότι τα μαθηματικά μυαλά, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, είναι έμφυτα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο 15χρονος Ορέστης Τσαταλμπασίδης από την Αλεξανδρούπολη, ο οποίος βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στην 19η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Η βράβευσή του έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή και η συγκίνηση του Ορέστη ήταν μεγάλη. Είναι μια ανταμοιβή, ας πούμε, ναι, είναι μια ανταμοιβή, ναι, των κόπων μου. Το θεωρώ ιδιαίτερα μεγάλη τιμή μου, γιατί γίνεται η βράβευσή μου στο περιθώριο ενός αφιερώματος που έγινε σε ένα τεράστιο μαθηματικό, τον Κωνσταντίνο Καραθεδωρή. Θεωρώ ότι χρειάζεται αρκετό διάβασμα και πολλή προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι αυτά τα δύο είναι αυτά που χρειάζονται, ώστε να μπορέσεις να πετύχεις γενικά με ό,τι ασχολείσαι, με ό,τι θες να ασχοληθείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι απαραίτητα μαθηματικά. Μπορεί να είναι αθλητισμός, οτιδήποτε ενδιαφέρει κάποιον. Ο Ρέστης θεωρεί πως οι μεγάλες διακρίσεις είναι αυτές που αντιστοιχούν στους μεγάλους στόχους και έχουν δυνατότητα να τις πετύχουν λίγοι άνθρωποι και προσπαθεί γι' αυτό σκληρά. Πιστεύω πως το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει ο καθένας να βρει το ταλέντο του, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Κάποιοι άνθρωποι δεν το έχουν βρει, κάποια παιδιά δεν το έχουν καταφέρει να το βρουν ακόμα και χάνονται, ας πούμε, σε υπόλοιπα πράγματα τα οποία για αυτούς δεν είναι, μπορεί να μην τους φανούν χρήσιμα, θεωρώ. Πιστεύω πρέπει να βρουν το ταλέντο τους και να το εξελίξουν όσο περισσότερο μπορούν. Ο Ρέστης συμμετείχε στην Ολυμπιάδα με την εθνική ομάδα έπειτα από μια πετυχημένη πορεία κατά τη διάρκεια της χρονιάς με κατάκτηση δύο ακόμη πανελληνίων μαθηματικών διακρίσεων του πρώτου βραβείου στον Ευκλήδινο μεταλλίου στον Αρχιμίδη. Η τελευταία αυτή διάκρισή του στην 19η Βαλκανιάδα, όπου συμμετείχαν χώρες με παράδοση στα μαθηματικά, είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για τον ίδιο και τους γονείς του, αλλά και για το σχολείο του, την πόλη και γενικότερα τον τόπο μας. Ωστόσο, ο Ρέστης δεν θα αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα που λέει πως τα μεγάλα μυαλά αυτή η χώρα τα διώχνει και με την ενηλικίωσή του ονειρεύεται σπουδές στο εξωτερικό. Τα μαθηματικά για μένα είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορώ να κάνω οτιδήποτε θέλω στο μέλλον, να ασχοληθώ με οτιδήποτε θέλω και πιστεύω θα προσπαθήσω να το χρησιμοποιήσω με έναν τρόπο ώστε να μπορέσω να επιτύχω. Σκοπεύω για το άμεσο μέλλον, ας πούμε, που είναι σε λίγα χρόνια, στοχεύω σε ένα καλό πανεπιστήμιο. Εξωτερικού ή εσωτερικού? Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα ελληνικά πανεπιστήμια, θεωρώ ότι τα είναι πολύ καλά, σαφώς. Θεωρώ ότι τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, ας πούμε, έχουν καλύτερο τον τομέα της έρευνας. Χωρίς να θέλω να αποτιμήσω τα ελληνικά. Την έρευνα. Ναι, χρηματοδοτούν την έρευνα. Ναι. Θα μας φύγεις κι εσύ? Δεν ξέρω ακόμα, εντάξει. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα, άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Α και Β κατηγορία της ΕΠΣ Εύρου. Στην πρώτη κατηγορία, στο τοπικό ντέρμπι Αλεξανδρούπολης Ποντιακός και Ένωση Άνθειας Αρίστινου έμειναν στο 0-0, με την κάθε ομάδα να έχει από ένα ημίχρονο και τους φιλοξενούμενους να αγωνίζονται με 9 παίκτες το τελευταίο δεκάλεπτο. Το τοπικό ντέρμπι περιελάμβανε το μενού στην Α κατηγορία της ΕΠΣ Εύρου, με το οποίο άνοιξε αυλαία της 11ης αγωνιστικής. Στο γήπεδο της Παλαγίας, ο έκτος Ποντιακός αντιμετώπιζε την πρωτοπόρο Ένωση Άνθειας Αρίστινου. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και επέβαλαν το ρυθμό τους στο πρώτο ημίχρονο, απειλώντας μάλιστα την εστία του Μπαμπλή σε 2-3 περιπτώσεις. Μάλιστα, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Ποντιακός απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Απότας για μαρκάρισμα πάνω στον Τρανόπουλο. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά την αριθμητική υπεροχή των γηπεδούχων, η Ένωση πατούσε καλύτερα στο γήπεδο και κατάφερνε να κρατά μακριά το Ποντιακό από την εστία της. Οι ατυχίες δεν σταμάτησαν για την ομάδα του Μιχάλη Φλόρου, ο οποίος έχασε μετά τον Απότα και τον έτερο κεντρικό του αμυντικό, το Τσαπάνι, που τραυματίστηκε στο 75ο λεπτό. Η Άνθια και με 9 παίκτες κυριάρχησε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Καπανίκας, που είχε περάσει αλλαγή στο παιχνίδι, προκάλεσε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ποντιακού, αλλά ο Δωρουγιδένης σε 2 περιπτώσεις και ο Καβατζικιώτης δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον Χατζησταύρου, με το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο άφησε ανικανοποίητους και τους δύο μονομάχους.
Παιχνίδια διεξήχθησαν επίσης και στην Β κατηγορία του Εύρου, εκεί όπου στον Νότιο Όμιλο η Θράκη Φερών επικράτησε με 2-0 τη ΣΑΕΚ Εύρου και ο Αντρόμητος Άβαντα αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με την ΠΑΕΝ Ύψας. Στον κεντρικό όμιλο, Όφη Ισακίου κέρδισε την Ασπίδα Βρυσούλας με 2-0, Ορφέας Σοφικού πέρασε με 1-3 από την έδρα του Πυρσού Σιδηρούς, με τη Δόξα Ελληνοχωρίου να μένει στο 2-2 με τον ΑΟ Τυχερού. Τέλος στον Βόρειο Όμιλο, Αόνιο Χωρίου Δόξα Δόξας 2-2, Ασπίδα Θουρίου Ακρίτας Νέας Βίσας 0-1 και Ορφέας Δικαίων Ένωση Ινόης επίσης 0-1. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί εκπομπή για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ευχαριστούμε για την προσοχή και την εμπιστοσύνη σας. Καλό σας βράδυ.